Στην Ελλάδα, οι μαζικές διαδηλώσεις των εκπαιδευτικών μαζί με τους μαθητές τους και τους φοιτητές, όλο το λαό, στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν πρέπει να κατατεθεί, έχει ήδη απορριφθεί. Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν το μάθημα του αγώνα για να μην είναι κριτήριο αν οι μαθητές τους θα σπουδάσουν με το πορτοφόλι των γονιών τους. Οι εκπαιδευτικοί έχουν χάσει σχεδόν 6 μισθούς σε 12 χρόνια στην Ελλάδα. Διεκδικούν αυξήσεις για να μην εξανεμίζεται στα μέσα του μήνα από την εξοργιστική ακρίβεια το εισόδημά τους και ζητούν οργανωμένη διάθεση κατοικιών. Να μονιμοποιηθούν οι πάνω από 50.000 φέτος αναπληρωτές, το 1 τρίτο του συνόλου των εκπαιδευτικών, αντί να αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν μείωση αριθμού μαθητών ανά τάξη, επαρκή κρατική χρηματοδότηση, υγειονομική κάλυψη, καθαριότητα, γιατί ο πακτολός του Ταμείου Ανάκαμψης πάει στους ομίλους. Την ίδια ώρα, για μια ακόμα φορά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρνει στα δικαστήρια τους εκπαιδευτικούς, επιχειρώντας να βγάλει παράνομη την απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση. Η ποινικοποίηση του δίκαιου αγώνα τους δεν θα περάσει.